Δείτε πώς ολοκληρώνεται ο κύκλος της διαπλοκής. Το πολιτικό σύστημα βαντάρει τις τράπεζες, οι τράπεζες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα συγκεκριμένα και τα συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης χειραγωγούν την κοινή γνώμη ώστε να μην καταρρεύσει αυτό το ετοιμόρροπο πολιτικό σύστημα. Η Bild όμως σε στοχοποίησε, που σημαίνει ότι κάπου έχετε θίξει τα γερμανικά συμφέροντα. Το γεγονός δηλαδή ότι. Και μάλιστα πάτε θα κινηθείτε και εναντίον της νομικά, από ό,τι κατάλαβα από μια δήλωσή σας, έτσι. Ναι, διότι όσο και αν κανείς θεωρεί γελία αυτά τα επιχειρήματα τα οποία αναδεικνύονται από αυτό το δημοσίευμα, εν τούτης βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος πίσω από αυτά, που είναι ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος τους? Ο στόχος τους είναι να περιθωριοποιήσουν εντός της Ελλάδος κάθε φωνή που μπορεί να αναδεικνύει μια άλλη προοπτική. Ή να μιλάει για γερμανικές αποζημιώσεις, αυτό τους εκνευρίζει. Ή να μιλάει για γερμανικές αποζημιώσεις, την ίδια στιγμή που έχουν απαιτήσει, και είναι εθνική ντροπή αυτό που θα σας πω, διότι το υπογράψαν ο κ. Σαμαράς και ο κ. Παπανδρέου, στο μνημόνιο που ψηφίστηκε πριν από μια εβδομάδα, απαιτήσαν να γίνει ρητή αναφορά ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί από εδώ και στο εξής ούτε να διεκδικήσει, ούτε να συμψηφίσει παλιά χρέη με καινούργια. Τα χρέη που διεκδικεί, που θα έπρεπε να διεκδικήσει από τη Γερμανία, δεν μπορεί να τα διεκδικήσει με τα χρέη που έχει η Ελλάδα τώρα προς τη Γερμανία, να τα συμψηφίσει. Αυτό αποτελεί μια πράξη ταπείνωσης. Είναι ντροπή αυτό το οποίο υπογράψαν, και όμως το υπογράψαν. Μάλιστα. Και πρέπει να σας πω ότι το μόνο όπλο που έχει μείνει σε αυτούς που μας κυβερνάνε είναι ο φόβος, η τρομοκρατία του ελληνικού λαού. Τρομοκρατούν τον κόσμο, τρομοκρατούν τον ελληνικό λαό, και δυστυχώς, και αυτό είναι το δυσάρεστο και το χειρότερο όλων, αυτά τα οποία εξορκίζουν ότι πρέπει να αποφύγουμε τάχα μου με αυτές τις επιλογές και αυτές τις συμφωνίες, κάθε φορά που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και κάνουν αυτές τις συμφωνίες έρχονται πιο κοντά. Διότι και η κοινωνική διάλυση και συρρήκνωση και η καταράκωση του κοινωνικού κράτους και η διάλυση των σχολείων και των νοσοκομείων, η μείωση των εισοδημάτων, ενδεχομένως δε και η αδυναμία των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε, επαναλαμβάνω και θα είναι κρίσιμο θέμα αυτό, σε βασικά είδη διατροφής, σε φάρμακα, έρχονται κοντά με αυτές τις επιλογές. Το δίλημα λοιπόν δεν είναι ευρώ ή δραχμή, δεν είναι μνημόνια ή καταστροφή, αυτό άλλωστε δεν είναι δίλημα, αυτό είναι εξίσωση, μνημόνια ίσον καταστροφή. Το δίλημα είναι θέλουμε μία Ελλάδα της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίδας ή μια Ελλάδα υποδουλωμένη και καταστραμμένη. Το δίλημα είναι θέλουμε μια Ευρώπη ήπειρο της κοινωνικής αλληλεγγύης ή θέλουμε μια Ευρώπη ήπειρο της κοινωνικής κατεδάφισης. Και αυτό το δίλημα πρέπει να φύγει από τον ελληνικό λαό και να τεθεί στις πραγματικές του διαστάσεις το δίλημα, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στις ηγεσίες της Ευρώπης που οφείλουν να αναλάβουν το βάρος της ευθύνης και να αποφασίσουν.